Να του πω να μην έρθει καθόλου. Τώρα τελείωσε, ναι. Η εν μέρη βύθιση ενός σκάφους που ήταν δεμένος στη Μαρίνα Ρεθύμνου σήμανε το πρωί συναγερμό στις λιμενικές αρχές του νομού, καθώς οι πληροφορίες ήθελαν τη θάλασσα να έχει γεμίσει από πετρελοειδή λόγω διαρροής, ενώ στο σημείο προκλήθηκε και πυρκαγιά. Σε χρόνο ρεκόρ στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, ενώ επιτόπου έσπευσαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου. Όλο αυτό όμως παρακολουθείτε τώρα στους δέκτες σας δεν ήταν ένα πραγματικό γεγονός, αλλά το σενάριο της νέας άσκησης ετοιμότητας στην οποία προχώρησε το Λιμεναρχείο σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα. Ενημερώθηκαν άμεσα στην αρμόδιες υπηρεσίες και το αρχηγείο του λιμενικού σώματος. Προβήκαμε στην πόντιση πλωτού φράγματος για τον περιορισμό της ρύπανσης, σαν πάντεληση υδάτων και η άσκηση είχε αίσιο τέλος και επιτυχές αποτέλεσμα. Καταπολεμήσαμε τη ρύπανση που είχε δημιουργηθεί και ολοκληρώθηκε η άσκηση με επιτυχία. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην Κρήτη TV ο λιμενάρχης Κώστας Καστρινάκης, οι λιμενικές αρχές του Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο βρίσκονται σε αυξημένο βαθμό ετοιμότητας ώστε να αντιμετωπίσουν και μάλιστα άμεσα ένα παρόμοιο πραγματικό γεγονός όποτε αυτό και αν σημειωθεί. Το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου και ο Φορέας Διαχείρισης του Λιμένα Ρεθύμνου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου, διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την καταπολέμηση οποιασδήποτε μορφής ρύπανσης και η συνεργασία μεταξύ όλων των υπηρεσιών του Ρεθύμνου είναι σε πολύ καλό επίπεδο και μπορούμε να ανταποκριθούμε σε οποιοδήποτε περιστατικό προκύψει.